Ξύπνησαν μέσα στα ξημερώματα από τη δυνατή νεροποντή και από εκείνη την ώρα το μόνο το οποίο έχουν στο μυαλό τους είναι οι συνέπειες που αυτή η μπόρα αναμένεται να έχει στις αμπελοκαλλιέργειες. Οι αμπελοκαλλιεργητές Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τονίζουν ότι αυτή η ολιγόλεπτη μπόρα έβλαψε ήδη τα σταφύλια λίγο πριν τον τρίγο, ενώ η αγωνία τους είναι μήπως το πρόβλημα επεκταθεί. Δεν ξεχνάμε ότι ακόμα για μία χρονιά πλήττεται ο αμπελουργός. Τα φαινόμενα του 2018 ξαναχτυπάνε και το 2019. Πέρυσι, στην ώρα που φτάσαμε να πιούμε το νερό, δηλαδή να τριγύσουμε τα μπέλια μας, ήρθανε οι έντονες βροχοπτώσεις. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο συναντήσαμε και σήμερα το πρωί σε όλο το νομό Ηρακλείου. Έχουμε μιλήσει με παραγωγούς από όλο το νομό και το φαινόμενο ήταν έντονο σε πάρα πολλές περιοχές. Είχαμε κατά τόπους περιοχές που είχαν παραπάνω βροχόπτωση από άλλες, αλλά στο 95% του νομού Ηρακλείου είχαμε την έντονη βροχόπτωση από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 7. Η υγρασία, όπως λένε, έχει μείνει στα αμπέλια και αν δεν στεγνώσουν, ο κίνδυνος να καούν τα σταφύλια είναι ορατός. Κάτι που θα έρθει σαν επανάληψη μιας κακής διετίας που έχει προηγηθεί, με κακοκαιρία λίγο πριν από τον τρίγο, που επί της ουσίας κατέστρεψε την αμπελοκαλλιέργεια και κυρίως την εξαγώγημη σουλτανίνα, την ποσότητα αλλά και την ποιότητά της. Αν εγκλωβιστεί η υγρασία μέσα στο σταφύλι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τα χάσουμε τα σταφύλια και φέτος. Όπως πέρυσι είχε γίνει ακριβώς το ίδιο. Είχε εγκλωβιστεί η υγρασία μέσα και μετά σιγά σιγά σαπίζανε. Η υγρασία παραμένει μέσα στα σταφύλια, έχει εγκλωβιστεί, υπάρχει θερμοκρασία που όλα αυτά δημιουργούν και το μύκητα που λέγεται βοτρίτης και προχωράμε σε όψινη σύψη που αυτό θα μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και στην ποιότητα αλλά και στην ποσότητα. Αναμένοντας τα καιρικά φαινόμενα, οι παραγωγοί ήδη έχουν ενημερώσει τον ΕΛΓΑ προκειμένου να στείλει κλιμάκια γεγοπόνων για έλεγχο, αν και όπως είπαν, στην πλήρη έκταση το πρόβλημα αναμένεται να φανεί τις επόμενες ημέρες. Μας προβληματίζει η υγρασία η έντονη που έχει παραμείνει πάνω στα σταφύλια και στα φυλώματα των αμπελιών και δεν έχουν στεγνώσει ακόμα, ήδη πάει μεσημέρι. Και φοβόμαστε και τη σάπιση και τη σύψη και όλα τα σταφύλια που δημιουργούν σε όλα προβλήματα. Έχουμε μιλήσει με τον ΕΛΓΑ, ζητάμε να γίνει άμεσα αναγγελία για όλο το νομό. Τα στοιχεία της αναγγελίας επιτρέπονται, η βροχόπτωση, έχουμε περιοχή που έχει πιάσει και 1,5 πόντο νερό. Το φαινόμενο ήταν ακραίο, υπάρχουν ήδη πρώιμες ποικιλίες που είναι στον τρίγο που αυτές πραγματικά τελματίζουν σήμερα και έχουμε και τη σουλτανίνα που είναι η ναυαρχίδα μας όσο αφορά τις εξαγωγές, που αυτή η σουλτανίνα ήδη έχει ξεκινήσει και μπριξάρει σε κάποιες πρώιμες περιοχές όπως είναι το βόρειο μέτωπο και το νότιο του νομού Ηρακλείου.